Πάμε τώρα, ξέρετε πού? Στη Ράνια Θρασιά. Ωραία, τι έκανε. Παρουσίασε χθες το βιβλίο της. Βεβαίως. Ήταν εκεί και η Face Κορδά. Βεβαίως. Η Έλληνα Κατραβά, ο Τζόνι Καλημέρης. Ο Τζόνι Καλημέρης παρουσίασε το βιβλίο. Ο Παναγιώτης Χατζηδάκης τι έκανε? Ήταν εκεί, συντονιστής στην εκδήλωση. Τη εκδήλωση, η Μέρη Σινατσάκη. Ήταν ο Γιωργαντά. Ήταν μαζί με τρία λεπτά φωτογραφίες. Την είδαμε όλοι εμείς. Ωραία, η Κουμπάρα. Η Μαρία Κορυνθίου ήταν εκεί. Τη Μαρία είδαμε. Η Χριστίνα μας ήταν εκεί. Η Μαρία Κορυνθίου. Η Όλγα Φαρμάκη. Ο Μάσμο, ο καλό. Μπράβο. Νομίζω, παιδιά, σε μια γωνιά, αλλά δεν τον ήταν και ο Αλεξάνδρου. Ήταν πίσω από μια γωνιά. Και έκανε Twitter, Instagram. Έκανε κάτι, τον έβασε, όχι. Να το δούμε. Να το δούμε, βεβαίω. Πάρε μια μπανάνα. Όχι. Μια μπανάνα. Δεν θέλω. Μια μπανάνα. Πολλοί ήταν οι φίλοι και οι συνεργάτες που έσπευσαν σε εμπορικό κέντρο των Βορείων Προαστίων για να συγχαρούν και να στηρίξουν τη Ράνια Θρασιά στη νέα της προσπάθεια. Η Ράνια Θρασιά παρουσίασε το βιβλίο της με τίτλο «Κοιτάω μπροστά». Το αθηναϊκό κοινό, όπως είπε η ίδια, από τις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο καλός της φίλος Τζόνι Καλημέρης. Η Ράνια Θρασιά έδειχνε πολύ χαρούμενη τόσο για την παρουσίαση του βιβλίου της, όσο και για τους πολλούς φίλους που βρέθηκαν κοντά στην έναρξη του νέου εγχειρηματός της. Νιώθω τρακ και νιώθω και μεγάλη χαρά και νιώθω και μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί ενώ περίμενα ότι θα με αντιμετωπίσει με μια επιφύλαξη το αναγνωστικό κοινό, όπως είναι φυσιολογικό σε κάθε πρώτη προσπάθεια συγγραφική, μου έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή. Πάρα πολύ τυχερή. Εκεί βρέθηκαν η Face Κορδά, η Ζέτα Δούκα, η Μαρία Κορυνθίου, η Μέρη Σινατσάκη, ο Μύρονας Στρατής, ο Γιώργης Λαμπαθάκης, ο Χρήστος Χολίδης, η Λόλα Νταϊφά, ο Θέμης Γιωργαντάς, ο Κώστας Κρομίδας και πολλοί άλλοι. Α, είχε πάρα πολύ μπράβο, κόσμο. Καλές πωλήσεις και sold out. Τόσο λαμπερή και χαρούμενη χθες. Πραγματικά ήταν καταπληκτική. Μπράβο. Καλό τάξιδα και μαζί της βεβαίως όπως πάντως σύζυγός της Ανδρέας Φωτόπουλος.